Ο βασικότερος, ένας μάλλον από τους βασικούς λόγους για να παρακολουθήσει κανείς τους EPs του Αριστοφάνη με εμάς, δηλαδή με τον Γιάννη τον Ζωγανέλη και με μένα και με άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη του Φασουλή, είναι το γέλιο. Θα μπορούσε να είναι μόνο το γέλιο, δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, αλλά η αιχμή του δώρατος της παράστασης αυτής είναι το γέλιο, είναι η ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία με την αρχαιοελληνική έννοια, που σημαίνει ότι ο κόσμος και θα γελάσει, αλλά θα γελάσει πολύ, γιατί ευτυχώς ο Σταμάτης μας οδήγησε να κάνουμε μια πολύ αστεία παράσταση και βοηθήσαμε και εμείς αυτό και έτσι έγινε και η επιλογή των ηθοποιών, δηλαδή αν κρίνεται από τον υποφαινόμενο και από τον Γιάννη τον Ζωγανέλη καταρχήν, από τους δύο δηλαδή πιο έτσι προεξέχοντες ας πούμε στην παράσταση, νομίζω ότι αυτό είναι εγγυημένο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εκτός από το γέλιο θα δούνε μια σπουδαία παράσταση, θα δούνε μια καινούργια πρόταση στον Αριστοφάνη, θα δούνε σπουδαίους ηθοποιούς μαζί με εμάς τους δύο να ερμηνεύουν καταπληκτικά, καταπληκτικούς ρόλους του Αριστοφάνη. Η Επίση είναι ένα από τα πιο, ίσως το πιο πολιτικό έργο του Αριστοφάνη, δηλαδή συνέπεσε, δεν ξέρω αν η επιλογή του κρατικού θεάτρου και του Ακροπόλ που είναι η παραγωγή και του Σταμάτου Φασουλή για τους ηπείς, για να κάνουν αυτό το έργο ήταν το ότι είναι πολύ μέσα στην εποχή και πολύ μέσα σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, παρότι εγώ πιστεύω ότι ο Αριστοφάνης δεν είναι επίκαιρος, είναι διαχρονικός, που σημαίνει ότι όλα αυτά που λέει γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Τα λέω απλά για να συνοηθούμε και για να καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην εξουσία, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην κοινωνία, τίποτα δεν έχει αλλάξει από τα προβλήματα που ζει ο τότε άνθρωπος με τον σήμερα άνθρωπο. Όπως λέει και ο Σταμάτης ο Φασουλής, ή εμείς είμαστε πολύ πίσω ή ο Αριστοφάνης είναι πάρα πολύ μπροστά. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο βέβαια. Γιατί ο Αριστοφάνης ήταν μπροστά, εμείς είμαστε λίγο πίσω, ελπίζω κάποια στιγμή να πάμε και εμείς μπροστά. Όχι βέβαια ο Αριστοφάνης να μην είναι επίκαιρος και διαχρονικός, δεν θα πάψει ποτέ, αλλά τουλάχιστον εμείς να περνάμε λίγο καλύτερα. Η ιστορία, ο μύθος του έργου είναι ως εξής. Ο Παφλαγώνας είναι ο άρχοντας της πόλης που είναι ο Κλέωνας για εκείνη την εποχή. Έχει σαν δούλους του δύο στρατηγούς. Αυτό είναι εντελώς συμβολικό από τον Αριστοφάνη για να υποδηλώσει ότι τους στρατηγούς οι οποίοι πολεμούσαν, και οι στρατηγοί δεν είναι όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα, πολεμούσαν τότε, ήταν η πρώτη τη τάξη στον πόλεμο, τους έχει κάνει δούλους γιατί είναι εναντίον της ειρήνης. Αυτοί οι δύο λοιπόν, απειβδισμένοι από την κακοδιαχείριση της πόλης με την εξουσία του Παφλαγώνα, ψάχνουν να βρουν έναν άλλον ο οποίος, και εδώ είναι το μεγάλο εύρημα του Αριστοφάνη, θα είναι χειρότερος για να κυβερνήσει την πόλη. Δηλαδή γίνεται ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο που είναι για την εξουσία, στον Παφλαγώνα ο οποίος είναι βρυσοδέψης και στον Αλαντοπόλη, στον Αγοράκριτο, ο οποίος πουλάει λουκάνικα. Για το ποιος θα είναι ο χειρότερος. Δηλαδή ο Αριστοφάνης λέει ότι ο χειρότερος μπορεί να αναλάβει την εξουσία. Αναλαμβάνει στο τέλος την εξουσία ο Αλαντοπόλης, ο ρόλος τον οποίο υποδίωμαι εγώ. Βέβαια εξαγνίζεται από τον Δήμο και από τους ηπείς, από την τάξη των ηπαίων, την αριστοκρατική αυτή τάξη που είναι χίλιοι άνδρες αριστοκράτες οι οποίοι προστατεύουν τα θεμέλια της δημοκρατίας της πόλης και κυβερνάει υποτίθεται αυτός. Βέβαια αφήνουμε ψήγματα στην παράσταση ότι και αυτός μάλλον θα γίνει στο τέλος Κλέωνας, Παφλαγώνας, δηλαδή και αυτός θα γίνει ένα λαμόγιο, γιατί έτσι γίνεται συνήθως με την εξουσία, η εξουσία διαβρώνει και χαλάει τον άνθρωπο, αλλά πάντα ελπίζουμε. Όπως σας είπα, από μόνο του αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, κουβαλάει πολύ γέλιο δηλαδή, και εμείς πατήσαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και έγινε ακόμα πιο αστεία η παράσταση. Δηλαδή το γέλιο και η κωμωδία είναι εγγυημένη. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια καινούργια πρόταση για τον Αριστοφάνη, με μια έτσι μοντέρνα ματιά. Αυτό φαίνεται κατευθείαν και από το σκηνικό χώρο που έχει δημιουργήσει ο Μανώλης ο Παντελιδάκης, πάντα με τις οδηγίες του Σταμάτη του Φασουλή, και από τα κουστούμια που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, της Ντένης Βαχλιώτη. Δηλαδή επενδύει κανείς και στην κωμωδία, αλλά και στο θέαμα, αλλά και στην ποιότητα. Και στο, ας πούμε, αυτό που θέλουν πολλοί θεατές να παίρνουν από το θέατρο, και στο μήνυμα. Αλλά όλα αυτά πάντα με αιχμή του δώρατος, την κωμωδία και το γέλιο.